γρήγορα, γρήγορα στην επικαιρότητα. Πάμε και στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Λάμπρου, καλημέρα κύριε Βερή και καλές γιορτές. Επίσης, πέρασε ένα 24ωρο και από το χτύπημα το τρομοκρατικό. Τώρα πιο ψύχρεμα και με την εμπειρία που διαθέτει ο Άδωνης Γεωργιάδης στα πολιτικά δρόμενα. Ποιο είναι το σχολείο του? Πρώτον, ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό το τρομακτικό χτύπημα δεν μοιάζει με τα προηγούμενα. Mm-hmm. Φαίνεται πολύ πιο σοβαρό. Άρα αυτό δείχνει ότι η τρομοκρατία στην Ελλάδα εξελίσσεται. Άρα αυτό σημαίνει ότι η δουλειά της αντιτρομοκρατικής και των αστυνομικών αρχών γενικά πρέπει να είναι πολύ πιο συγκροτημένη για να μην θρηνήσουμε θύματα. Μία βόμβα 10 κιλών θα μπορούσε άνετα να έχει προκαλέσει νεκρούς. Mm-hmm. Και βεβαίως να ξεκινάς να βάζεις βόμβες 10 κιλών, δεν θα σταματήσει εκεί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει με ψυχραιμία να εμποδίσουμε την τρομοκρατία να διαδοθεί ξανά στην Ελλάδα. Το τελευταίο που χρειάζεται η Ελλάδα είναι ένα νέο κύμα τρομοκρατίας. Θα δυσφημίσω τη χώρα, θα κατέστρεψε τον τουρισμό, θα ανέκοπτε κάθε ελπίδα οικονομικής πρόοδου του λαού μας. Οι τρομοκράτες είναι εχθροί του λαού μας. Ακριβώς. Υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι. Γιατί πάμε τώρα στο ζήτημα που έχει προκύψει στο ΚΚΧ. Βλέπω μια ανακοίνωση έτσι. Θα μιλήσω λίγο επί προσωπικού. Ναι, γι' αυτό σας το ρωτάω. Γιατί σας αναφέρει. Παρακολουθώ τους τελευταίους μήνες τις ανακοινώσεις γενικά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ούτε μία ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μία. Ακόμα και αν μιλάνε για τη συνθήκη του Μαρακές. Που να μην πετάνε σε κάποιο σημείο το όνομα Γεωργιάδης. Αυτό είναι εύσημο για τον Γεωργιάδη. Χθες, ας πούμε, στην ανακοίνωση κατά του κυρίου Αλαφούζου και του Σκάι, έπρεπε να βάλουν και τη φράση «Ο φίλος του κυρίου Γεωργιάδη Άρης Πορτοσάλτε». Δεν άντεχα να μην βάλουν τον κύριο Γεωργιάδη μέσα στην ανακοίνωση. Και μαζί με σένα παίρνει λάμψη και ο Άρης. Ο Άρης έχει λάμψει αυτό φωτί, αλλά θέλω να πω ότι πάντα θα με βάλουν με κάποιο τρόπο μέσα. Τώρα, επί της ουσίας. Θέλω να πω κι εγώ μέσα. Τι να κάνω. Τέλος πάντων. Επί της ουσίας. Αφού με έχεις χαρίσει, ρε Άδωνη, με τα τουίσου. Με έχεις χαρίσει, ρε εσύ. Με έχεις χαρίσει, Σικουμουντούρου. Ντούρου. Δεν σε χάρισα, κορέδι μου. Μόνο σου χαρίστηκε. Σ' αγαπάω, ρε Άδωνη. Και έχω πει και στον κόσμο πόσες φορές με έχεις σώσει. Γιατί σε καλό παιδί. Όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Έλα, ναι. Η ουσία είναι πως κανένας δεν μπορεί να δώσει άδικο στο Γιάννη Αλαφούζο. Διότι πράγματι ο Σκάι έχει δεχθεί απίστευτη επίθεση και όχι μόνο ο Σκάι, για να είμαι δίκαιος. Mm-hmm. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αυτό ακόμα που λέει η ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, είχε ξεκινήσει το εμπάργκο στο Μέγκα επί εποχής Πρετεντέρη, αν θυμάστε, διότι υποτίθεται ότι ο Πρετεντέρη ήταν μνημονιακός και δεν μπορούσαν αυτοί να κάνουν με ένα μνημονιακό στο ίδιο παράθυρο, για να έρθουν μετά, όταν απέκτησαν καθαρό μυαλό, να υπογράψουν μνημόνιο. Θέλω να σας θυμίσω ότι είχαν στείλει δημοσιογράφους στην ΕΣΥΑ επειδή υπεστήριξαν, λέει, το ναι στο δημοψήφισμα. Ναι, το οποίο ο κύριος Τσίπρας μας είπε μόλις φέτος στη Γερμανία ότι το κατάλαβε και αυτός ήταν το σωστό όταν απέκτησε καθαρό μυαλό. Δηλαδή έστειλε τους δημοσιογράφους στην ΕΣΥΑ να διαγραφούν γιατί δεν είχε ο ίδιος καθαρό μυαλό και το απέκτησε αργότερα. Και φυσικά ο Σκάι, χωρίς αμφιβολία, αποτελεί το βασικό αντικείμενο της στοχοποίησής τους από τον Πολάκη που τον βρει σχεδόν σε κάθε ανάρτησή του και τον Καμένο με τα γνωστά πλέον ηχητικά «Δεν βάλαμε ακόμα βόμβα στο Sky», εννοούσε σε ένα κανάλι του Πειραιά για να είμαι ακριβής. Όχι στο Sky, σε ένα κανάλι του Πειραιά το έχει πει για να είμαι ακριβής. Λοιπόν, και φυσικά από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος σχεδόν σε κάθε ομιλία αναφέρει στο Sky. Και φυσικά δεν μπορώ να μην αναφέρω το γελίο εμπάργκο στο Sky, και το λέω γελίο για τον εξής λόγο. Διότι ξεκίνησε μετά από μια πληροφορία του κυρίου Τάκη Χατζή μετά την τραγωδία στο Μάτι ότι ο Πρωθυπουργός πρόκειται να αποπέμψει τον αρχηγό της πυροσβεστικής, τον αρχηγό της αστυνομίας, τον υπουργό τότε δημοσίας τάξεως. Mm-hmm. Θεωρήθηκε αυτή η αναφορά του κυρίου Χατζή, αυτή η πληροφορία του κυρίου Χατζή ως προβοκάτσια, αν θυμάστε, και λιγότερο από 6 μέρες μετά ο κύριος Πρωθυπουργός τι έκανε? Έκανε ακριβώς αυτά που εδώ τον κύριο Χατζή. Έδιωξε τον υπουργό, έδιωξε τον αρχηγό τον έναν, έδιωξε τον αρχηγό τον άλλον. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουν κάνει εμπάργκο στο Sky, κατηγορώντας τον για μια προβοκάτσια που απεδείχθηκε ήταν η απολύτως αληθινή και διασταυρωμένη πληροφορία του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή. Και εσείς έχετε κάνει όμως εμπάργκο στην ΕΕ.
Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Γιατί? Διότι ο Μένσκα, ένα ιδιωτικό σταθμό, ο οποίο δεν έχει αρνηθεί ποτέ να παρουσιάσει την άποψη και του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό δεν νομίζω να το αφισβητεί κανένα, απόδειξε και τώρα με το εμπάργκο, έχει πάντα έναν προσκεκλημένο δημοσιογράφο τη Αυγή στο πάνελ για να μην λείπει η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ από το τραπέζι. Ενώ η Αυγή είναι ένα δημόσιο, μια δημόσια τηλεόραση που την πληρώνουν και οι δικοί μα ψηφοφόροι και κάνει από το πρωί μέχρι το βράδυ ανερυθία στην προπαγάνδα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ με τρόπο που σου προκαλεί εμετό. Γιατί δεν πάτε όμω να πείτε τη Νέα Δημοκρατία στον ΕΡΤ. Δεν έγινε για διακίνηση κατά στους έντους πληροφορίας. Επειδή εγώ όπως έγινε, και εσύ. Ένα λεπτό. Έγινε διότι ο κύριος Καψόχας, προσωπική επιλογή του κύριου Νίκου Παπά, βγήκε και είπε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ΕΡΤ φασίστα και οπαδό του Μουσολίνη. Λοιπόν, άρα μην τα ισοπεδώνουμε, κύριε Λάμπρου. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εγώ λοιπόν να κάνω μία πρόβλεψη. Ότι ο φίλος μας ο Γιάννης, ο Αλαφούζος, γιατί εγώ έχω δουλέψει μαζί του, ξέρω την πετριά που έχει και τα κουμπιά που έχει αυτό το αστόπεδο. Έλεγα νωρίτερα ότι οι μεγάλοι επαναστάτες έχουν προέλθει από εύπορες οικογένειες. Έκανε το καλύτερο δώρο, το μεγαλύτερο δώρο στον Αλέξη Τσίπρα χτες, με αυτή την περιληπτική αυτούργων. Γιατί? Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, αλλά πρωτίστως ο Αλέξης Τσίπρας, ζει με τα τζαρτζαρίσματα. Σωστά. Χωρίς Άδωνη Γεωργιάδη δεν μπορεί. Με τη διαφορά ότι από τα τζαρτζαρίσματα που του κάνουμε, αγαπητέ Δημοφερή, και έχει πάει δημοσκοπήσει στο 20. Καλά, τώρα εσείς άνθρωπος της αγοράς και είσαι ο μόνος που δεν μπορείς. 50 μονάδες ο Μητσοτάκης στην παράσταση νίκης και δήμα μου το πιο βασικό. Ναι. Γιατί αυτό πρέπει να το πούμε. Κανένα φορά ακούω κανείς κάποια σχόλια. Ναι. Όσες κάλπες έχουν στηθεί τα τελευταία 2 χρόνια από το Επαγγελματικό Σωματείο της Άνω Ραχούλας και τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το οποιοδήποτε είδους συνδικαλιστικού σωματείου, εκπαιδευτικών, τεχνητών, ηλεκτρολόγων, πληροφοριακών, όποιου είδους κάλπη έχετε σταθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια. Έχει δείξει, προσέξτε, σε αποτέλεσμα, όχι δημοσκόπηση, συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό να το ακούσω με ενδιαφέρον. Ο Αλέξης έχει χάσει ακόμα και τις εκλογές στους δημοσίους υπαλλήλους, που υποτίθεται είναι ο προνομιακός χώρος. Αυτά λοιπόν τα τζατζαρίσματα που δήθεν θρέφουν τον Αλέξη, γιατί δεν υπάρχει κι άλλη μια. Άλλο ένα μύθο στην Ελλάδα. Ο Αλέξης λέει είναι μάγος της επικοινωνίας. Το έχει πει και εσύ αυτό αρκετές φορές. Με συγχωρείς, αγαπητέ μου Δήμο. Ποιος μάγος επικοινωνίας θα έβαζε την ώρα που ο Μητσοτάκης λαμπερός, με αυτοπεποίθηση, σε ένα κομματικό συνέδριο που από κάτω όλοι τον χειροκροτούσανε, με χαρά και ενθουσιασμό, θα έβαζε ως κοντράστ την ομιλία του στο Παλέ στη Θεσσαλονίκη, με 27 κλούβες ΜΑΤ και 2 άβρες, με ανθρώπους με κόκκινα περιβραχιόνια που θύμιζαν σοβιετικές και ναζιστικές εποχές, να δείχνουμε το δάχτυλο ανθρώπους να τους πετάνε έξω κλωτσιδών, με προσαγωγές ανθρώπων στην αστυνομία. Ποιος θα έβαζε μάγος επικοινωνίας να γίνει αυτό το κοντράστ? Τους παλιούς λαμπράκιδες και τα παιδιά τους μάζεψε για να τους το πάρει, για να τους πει ότι πρέπει να βγείτε κι εσείς στον δρόμο όπως βγαίνει ο Άδωνης και ο στρατός. Δεν απευθύνεται ο Τσίπρας για να βγει πρωθυπουργός στους παλιούς ζυγάδες. Αυτή είναι 30% και αν. Θέλει και αυτούς. Αυτή είναι 30% και άλλοι. Ξαναλέω. Θέλω να το καταλάβεις το επιχείρημα. Το καταλαβαίνω, εσύ κάνεις ό,τι δεν καταλαβαίνεις. Το κοντράστ της Παρασκευής ήταν τόσο αρνητικό για τον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν τόσο χαόδης η διαφορά των 2 εικόνων και των 2 κόσμων που αναγκαστικά έπαιξε σε όλα τα δελτία, σε όλες τις εκπομπές, σε όλες τις εφημερίδες και έβλεπε τη λάμψη από τη μία, το μέλλον που έρχεται και τη μιζέρια του γκρινιάρη που φεύγει από την άλλη, που εγώ χαρακτήρισα πλέον την Παρασκευή και μετά τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, άκουσε τη φράση, ως τον Θουβού της επικοινωνίας. Θυμάστε τον Θουβού? Ο Θανάσης Βέγκος, ο πράκτορ 000. Λοιπόν, ο Θουβού της επικοινωνίας Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος νόμιζε ότι θα πάει στη Θεσσαλονίκη, θα πουλήσει τσαμπουκά στους Μακεδόνες, θα τους πει έρχομαι στην έδρα σας για να σας δείξω πόσο μεγάλος ηγέτης είμαι με τις πρέσβες, έφυγε κρυπτόμενος, πήγε στη Θεσσαλονίκη με δήλωση του κ. Τζανακόπουλου ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πήγε φυσικά με το πρωθυπουργικό. Έλα τώρα να μας λύσεις και σε εμάς εδώ δημοσίως την εξίσωση. Την εξίσωση που προσπαθείς να τους λύσεις και κάτω στην Πειραιώς. Μια άκουσα. Λοιπόν, Αγίου Βαλεντίνου την επομένη έρχεται ο Τσίπρας, Φλεβάρι μήνα, και λέει πάω την επόμενη Κυριακή σε εκλογές με το θέμα των Πρεσπών ανοιχτό. Απαντώ. Μακάρι να το κάνει,
γιατί θα μας έδινε την ευκαιρία να μπλοκάρουμε αυτή την κακή συμφωνία. Οφείλω όμως να σου πω, αγαπητέ Δήμο Βερίκη, και βάζουμε ένα στοίχημα τώρα. Ξέρεις, εγώ κάποτε είχα βάλει ένα στοίχημα με έναν κύριο στο Υπουργείο Υγείας, τον έβγαλα Δήμαρχο Χαϊδαρίου, επειδή και έσαι το σήμα και τον πέτασαν για τα κανάλια. Μα πάμε να βάλουμε ένα στοίχημα τώρα οι δυο μας. Αποκλείεται να το κάνει. Γιατί? Γιατί το έχει υποσχεθεί στους Αμερικάνους και τα αφεντικά του τα σέβεται. Ο Τσίπρα που το παίζει κοκόρι εδώ και τα βάζει με τον Αλαφούζο και τον Γεωργιάδη και φωνάζει και τον Πολάκη και να γαυγίζει και τέτοια. Ο Τσίπρας μπροστά στα αφεντικά του είναι κλαρίνο, πελαργός με τον απόδι όρθιο. Εσύ... Πιο ξενόδουλος πρωθυπουργός δεν έχει πάει στην Ελλάδα ποτέ. Πέρα. Άρα λοιπόν, εσύ δηλαδή Τσίπρας, δεν τον θεωρείς κακό παιδί. Ο Τσίπρας, ο δούλος των Αμερικάνων, το τονίζω, όχι ο φίλος των Αμερικάνων, φίλος των Αμερικάνων είμαι εγώ. Η διαφορά του φίλου από τον δούλο είναι ότι ο φίλος αντιλαμβάνεται την σχέση ως ισότιμη. Νομίζω ότι εδώ το πάθος σου... Να ολοκληρώσω. Νομίζω ότι το πολιτικό σου πάθος... Προτάσει τα συμφέροντα της χώρας του από τα συμφέροντα του φίλου του. Ο δούλος, αυτή είναι η διαφορά, προτάσει τα συμφέροντα του φίλου του από τα συμφέροντα της χώρας του. Άρα, ο δούλος των Αμερικάνων, Αλέξης Τσίπρας, τον αποκάλυψε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρώην πρόεδρος της Βουλής και πρώην στενή του συνεργάτης με πόσο δήμο μου. Με τον Άδωνη. Κανείς των Αμερικάνων. Με τον Άδωνη μιλάω. Μάλιστα, και όχι με τη Ζωή. Κανείς των Αμερικάνων λοιπόν κατά Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αποκλείεται. Εσύ αυτόν τον χαρακτηρισμό. Εσύ αυτόν τον χαρακτηρισμό τον υιοθετείς. Άσε να βάλω ένα στοίχημα. Βάζω ένα στίχημα που με προκάλεσε. Δεν θέλω να προκαλέσει. Άκουσα τώρα. Σου λέω λοιπόν. Το κανείς των Αμερικάνων κατά Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει από αυτή την κυβέρνηση αν προηγουμένως δεν έχει περάσει τις πρέσπες από αυτή τη Βουλή. Άρα λέτε γιατί Μάιο. Το έχει υποσχεθεί στους Αμερικάνους. Είσαστε τόσο είσαι τόσο σίγουρος που θεωρείς δηλαδή ότι αυτό που λέω εγώ ότι είναι κακό παιδί ο Τσίπρας δεν το λαμβάνεις. Είναι πάρα πολύ κακό παιδί γιατί μόνο ένα πέσω κακό παιδί θα έστεινε ο Νοβάρτης. Μόνο ένα κακό παιδί θα πέταγε τον σενό του φίλο Πετσίτη στην αρένα. Μόνο ένα κακό παιδί, καταρχήν μετά σε αυτό. Μόνο ένα κακό παιδί θα έκανε όλη αυτή την τοξικότητα στην πολιτική μερ και θα έχει υπουργό τον Πολάκη για να βρίζει τους πάντες το πρωί στο βράδυ. Αλλά πρόσεξε Δήμο μου, σου ξαναείπα και το πιάσες. Είναι κακό παιδί εκεί που τον παίρνει. Εκεί που δεν τον παίρνει είναι, πρόσεξε, κυρία. Ήσυχος. Δεν λέει κιχ. Ωραία. Ναι. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, το κακό παιδί, ναι, κατά σένα. Ναι. Αυτό που λέω εγώ κατά Ζωή Κωνσταντοπούλου, το κανείς των δανειστών, ναι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, Δήμο μου, μη χάνεις ούτε σάλιο να δυσαρεστήσει τις ΗΠΑ. Ωραία. Και εσείς την επομένη τι θα κάνετε? Υπό μία έννοια, γιατί κάναμε και αυτό το αφιέρωμα στα Δεκεμβριανά στην ΕΡΔ για να μας δείξουν πόσο, ναι, επαναστάτες είναι, είναι μία ειρωνία της ιστορίας ότι την αριστερά τελικά στην Ελλάδα σε επίπεδο κυβέρνησης την εκπροσώπησε ο πιο πυθύνιος στους Αμερικάνους πρωθυπουργός από την ίδρυση νεοτέρου ελληνικού κράτους το 1830 με τη Λονδίνου. Και την επομένη εσείς τι θα κάνετε? Την επομένη, αν φύγει ο Τσίπρας, δεν θα ακυρώσουμε αυτή τη συμφωνία. Είναι προφανές αυτό. Αυτό έχει τελειώσει. Η συμφωνία αυτή. Άρα λοιπόν, άρον ο Τσίπρας ως κανείς σύμφωνα με τη Ζωή που επικαλείσαι και εσύ τώρα, να πάρει όλη, να κάνει τη βρωμοδουλειά και μετά να έρθει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν είπα καθαρή να την κάνει, εγώ είπα εύχομαι να φύγει, Ζουμπά. Την εκτίμησή μου σου μετέφερα. Μακάρι να πέφτω έξω και να σηκωθεί και να φύγει από την Ελλάδα. Ωραία, μετά τι θα γίνουν οι πρέσπες? Μέχρι τα Χανιά, από το. Εσείς δεν θα παραμείνετε στην. Μέχρι το Λασίθι. Αλλά στην Ελλάδα υπάρχει ένα τεράστιο κύμα που φωνάζει ένα τεράστιο γιγαντιέο φύγεται. Ναι, εσείς. Τους έχει συγχαθεί ο κόσμος. Εσείς δεν θα μείνετε στις πρέσπες? Σας είπα ότι η συμφωνία αυτή έχει πεθάνει, έτσι και κερδίσει η Νέα Δημοκρατία χωρίς να έχουν κυρωθεί οι πρέσπες. Η διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει από την αρχή. Το έχει δηλώσει ο κ. Μητσοτάκης, το έχω δηλώσει εγώ. Μας δεσμεύει το άρθρο 2 της συμφωνίας ως προς το ΝΑΤΟ, γιατί δυστυχώς, πρέπει να λέμε ακόμη την αλήθεια, οι περισσότεροι δεν έχουν διαβάσει συμφωνία. Στο άρθρο 2 αυτής της συμφωνίας προβλέπεται ότι όταν στείλουν τα Σκόπια επίσημη ενημέρωση στην Ελληνική Βουλή ότι ολοκληρώθηκαν συνταγματικές μεταβολές που προβλεπόντουσαν από τη συμφωνία το Κοινοβούλιο των Σκοπίων, δηλαδή η αλλαγή της συνταγματικής ονομοθεσίας και της συνταγματικής ονομασίας και τα σχετικά άρθρα, υποχρεούται το άλλο μέρος, δηλαδή η Ελλάδα, να ενημερώσει την Ατλαντική Συμμαχία ότι
Άρη, τις επιφυλάξεις της για την ένταξη του κράτους αυτού στη συμμαχία. Προσέξτε, δεν εξαρτά το άρθρο 2 την ένταξη συμμαχία με την κύρωση από την Ελληνική Βουλή. Προϋποθέτει μόνον την εγγραπτή ενημέρωση της Ελληνικής Βουλής ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία στο πρώτο μέρος. Λοιπόν, δηλαδή να καταλήξω στο ένα συμπέρασμα. Και πάμε λίγο στο πετσίτι μου, θέλω λίγο από δύο λόγια. Okay. Θεωρείτε, τον θεωρείς μάλλον εσύ, όχι η Νέα Δημοκρατία, τον Τσίπρα ως το κανείς των Αμερικάνων, ενώ τον Κυριάκο τι τον θεωρείς, το λυκό σκυλό. Ο Κυριάκος είναι φίλος των Αμερικάνων. Φίλος και λυκό σκυλό. Όχι, δεν υπάρχει καθόλου λυκό σκυλό. Είναι φίλος. Μάλιστα. Η φιλία είναι ισότιμη σχέση. Ωραία. Αυτή διαφορά. Επειδή δεν έχουμε πάθει αυτή, επειδή πηγαίναν σε όλη τη ζωή στις πορείες κατά της Αμερικής και φωνάζαν Αμερικάνοι των λαφωνιάδες των λαών και διάφορα τέτοια. Είχαν προφανώς μέσα τους εσωτερικά συμπλέγματα. Όταν λοιπόν καταλάβαν ότι χωρίς την Αμερική δεν μπορούν να κάνουν τίποτα έξω. Όπως και εγώ το κατάλαβα πολύ αργά. Όταν λοιπόν καταλάβαν ότι χωρίς την Αμερική δεν μπορούν να κάνουν τίποτα έξω, το γύρισαν από το ένα άκρο στο άλλο. Καλά, εντάξει, δεν είναι. Δεν το γύρισαμε όλοι από το ένα άκρο. Το ότι σεβόμαστε, ότι χωρίς τους Αμερικάνους. Δεν μπορώ να μην αντέξω, το πιο αστείο από όλα. Να πηγαίνουν και στην πορεία κατά των ΗΠΑ της Αμερικής στο Πολυτεχνείο. Αυτό το ακόμα καλύτερο. Για πες για πετσίτη που θέλεις για να τελειώνουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, μιλάνε όλοι για τον Πετσίτη πλην του ίδιου του Πετσίτη. Δεν σας κάνει εντύπωση, κύριε Βερή και κύριε Λάμπρου, ότι εδώ και 15 μέρες πρώτο θέμα, μέχρι χθες που σκασιμόβα, θα ξαναγίνει πρώτο θέμα από αύριο. Πρώτο θέμα είναι η υπόθεση Πετσίτη, η διώξη κατά του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ, η συνεντεύξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ ότι ερχόταν ο Πετσίτης την εποχή που ήταν υπάλληλος του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη ως εκπρόσωπος του Μεγάλου Μαξίμου στη ΔΕΠΑ. Όταν ακούμε για τις βίλες στη Βαρυμπόπη, βλέπουμε τις πισίνες, όλα αυτά. Και ο μόνος που δεν έχει μιλήσει είναι ο Πετσίτης. Πού είναι ο Πετσίτης, ρε παιδιά? Και καλά, αν το Πετσίτης εξαφανίστηκε, οι φήμες λένε ότι είναι κάπου στην Κύπρο και κρύβεται. Ωραία. Οι εισαγγελείς της χώρας τι κάνουν? Καλά, η κυρία του Λουπάκη, που είναι τόσο ευαίσθητη στη διαφορά, και η κυρία Ξένη Δημητρίου, που είναι τόσο ευαίσθητη στη διαφορά, και καλά κάνουν και είναι. Αυτή την υπόθεση Πετσίτη δεν την έχει πάρει τα αυτή τους. Ότι κάποιος διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ που κατηγορείται ήδη με κακουργήματα για αδυνοϊκή μεταχείριση στα ΕΛΦΕ, δήλωσε στην τηλεόραση και στη συνέντευξη τύπου ότι ερχόταν ο υπάλληλος Λαβρεντιάδη με την ιδιότητα την υπηρεσιακή, είπε συνέντευξη του εκπροσώπου του Μεγάλου Μαξίμου στις συνεδριάσεις της ΔΕΠΑ για τα ΕΛΦΕ. Το άκουσε κανένας αγγελέας στην Ελλάδα? Μάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει εσείς, κύριε Ευερή και κύριε Λάμπου, που είστε δημοσιογράφοι και σας τιμώ γι' αυτό. Δεν αισθάνεται ανάγκη να βρείτε να του πάρετε μια δήλωση. Εσύ το παιδί μου, όποτε είχα στο βίντεο, τον ήξερε και τον έχει γνωρίσει παλιά. Τι τον είχα γνωρίσει, παιδί μου? Εγώ είμαι ρεπόρτερ. Τον έφερα, μου έστειλαν, υπήρχε άνθρωπο, φίλο μου, μέσα στην κλειστή αυτή πρεμιέρα που είχε κάνει ο Λαζόπουλος. Μου έστειλαν τι φωτογραφίε. Ότι εσύ. Ναι. Στη φάτσα του την ξέρει. Ποιο είναι? Ναι, τον ξέρω. Ωραία. Εσύ λοιπόν δεν αισθάνεσαι ανάγκη να τον βρει να πα μια δήλωση και να έχει μια αποκλειστικότητα την πρώτη δήλωση Πετσίτη μετά από αυτά? Όχι, με βάζει γέρον άνθρωπο να τρέχω να βρω τον Πετσίτη. Ο λύκο κάνει γέρα. Η τρίχα του δεν άλλαξε. Λοιπόν, προσέξτε, ξαναλέω. Είναι σοβαρό αυτό που λέω. Είναι δυνατόν να μιλάει η εφημερίδα των συντακτών για τον Πετσίτη? Προσέξτε, η εφημερίδα των συντακτών που είναι η εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τον παρουσίασε ως λαμόγιο, αν δεν το καταλάβατε. Γιατί είπε η εφημερίδα ότι τον έδιωξε ο κύριος Παπάς και ο κύριος Τσίπρας, τον έδιωξαν το Μέγαρο Μαξίμου το 2015, γιατί διεπίστωσαν, η εφημερίδα των συντακτών τα λέει, όχι εγώ, ότι έκανε λέει περίεργες συμφωνίες με επιχειρηματίες. Το διαβάσατε, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Την ώρα λοιπόν που μια εφημερίδα που στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε χρόνο άλλο. Κλείνω αμέσως. Ναι. Κάθε και αυτή τη δήλωση τον Πετσίτη. Ένας δημοσιογράφος δεν έχει ψάξει να τον βρει ότι πάει μια δήλωση. Προφανώς δεν είναι δώρεα, Αντώνη, τώρα. Μην έχουμε βρει τώρα, αφού θέλετε να το συζητήσουμε. Κοίταξε να δεις. Ξέρεις, δεν μας λες. Όταν αποφασίζεις να μας πεις, πάρε μας τηλέφωνο να έρθεις να μας τα πεις. Είμαι βέβαιος, επειδή σου είπες ελίκος που εγέρασε και εσύ ξέρεις. Καλημέρα. Γεια. Καλημέρα.